ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, ο έγκριτος οθωμανολόγος, νομικός, τον οποίο και τον καλησπερίζω ευθύς αμέσως στον Focus FM. Καλησπέρα κύριε Σταθακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προβλέψιμος λοιπόν ο κύριος Ερντογάν και όχι απρόβλεπτος όπως λένε κάποιοι. Καλά τώρα απρόβλεπτος. Ναι, ναι. Αυτό είναι... Γι' αυτό είναι ένα άλοθη για όσους είναι απροετοίμαστοι. Μάλιστα. Να δικαιολογούν την αδρανειά τους. Δώστε μας λίγο το παρασκήνιο για αυτή την απόφαση. Κοιτάξτε, ήδη από τη δεκαετία του 2000, περίπου το 2005-2006, ναι. Κάποιες, μάλλον πολιτιστικά σωματεία τουρκικά, είχαν σαν σκοπό και προσανατολισμό ευρύτερο, μάλιστα αναγράφεται και στα καταστατικά τους, να επαναφέρουν τους ναούς που είχαν γίνει μουσεία από τον Κεμάλ και μετά τον Κεμάλ, δηλαδή όσο υπήρχε το κοσμικό καθεστώς στην Τουρκία, να τα επαναφέρουν στη χρήση των τζαμιών. Οι προσφυγές αυτές είχαν δικαστεί στο Ντάνισταϊ, δηλαδή που σημαίνει το Συμβούλιο Επικρατείας της Τουρκίας, και είχαν απορριφθεί όλες, και για την Αγία Σοφιά, για τη χώρα, και την Αγία Σοφιά του Πόντου, για πάντα, είχαν απορριφθεί. Όμως όταν μια απόφαση. Πώς είπατε? Όμως μια απόφαση. Εσείς έκανε μια διακοπή. Σας ακούμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, όλες οι αποφάσεις είχαν απορριφθεί. Ναι. Ναι. Ήταν απορριφητικές μάλλον. Όμως μια απόφαση. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι δεν είναι μια πρωτοτυπία της Τουρκίας. Μια απόφαση όταν απορρίπτει κάτι πρέπει να αιτιολογεί γιατί το απορρίπτει. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν οι δικηγόροι βρίσκουμε πάντοτε τη βάση για να στηρίξουμε την επόμενη αγωγή μας ή την επόμενη προσφυγή μας, δηλαδή να είναι πιο ορισμένο το δικόγραφό μας και να επανέλθουμε. Ναι. Οπότε, αφού απορρίφθησαν κανένα δύο φορές τα δικόγραφα των προσφεγόντων, επανερχόντουσαν αυτοί και ήταν πιο τεκμηριωμένα κάθε φορά. Δηλαδή, συμπλήρωναν στα δικόγραφά τους τις υποδείξεις και τα κενά που τους είχε αναφέρει και μνημονεύσει και έτσι στοιχειοθετήσει η εκάστοτε απόφαση. Mm-hmm. Οπότε κάποια στιγμή το 2015 και 2016 γίνανε νέες προσφυγές. Η μία αφορούσε τη Μονή της Χώρας. Πιο παλιά είχαμε λίγο πιο παλιά την Αγία Σοφία στον Πόντο. Και τελευταία το 2016 είχαμε την προσφυγή που έγινε για την Αγία Σοφιά. Σωστό. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας της Τουρκίας μια εκκρεμωδικία mm-hmm. για την κάθε υπόθεση πάνω από 4 χρόνια. Mm. Η δικιά μου η απορία ως νομικός, ας αφήσουμε τα οθωμαναλογικά και τα τουρκολογικά, ναι. ως νομικός, ως δικηγόρος, είναι γιατί η UNESCO Τουρκίας και οι χριστιανοί πολίτες της Τουρκίας, Τούρκοι πολίτες που είναι χριστιανοί, ναι. μειονότητα μένα αλλά υπάρχουν, έτσι, δεν είχαν προσφύγει παράλληλα, ούτως ώστε, αυτό λέγεται πρόσθετη παρέμβαση, ούτως ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης αντιδικία για να μην δικαστούν οι υποθέσεις αυτές χωρίς αντιδικία. Ναι. Δηλαδή να υπάρχει ένας αντίλογος με λίγα λόγια. Ναι. Και το δικαστήριο να προβληματιστεί και ενδεχομένως να απορρίψει τις προσφυγές όπως είχε κάνει και στο παρελθόν. Μάλιστα. Δεν συνέβη αυτό. Αντιθέτως, σε αυτό δηλαδή το πλήρω, όχι μόνο προβλέψιμο γεγονός, αλλά σε γεγονός που έτρεχε δικαστικά, δηλαδή σε δημόσιο γεγονός. Δηλαδή χειροπιαστό. Ναι, ναι, ναι. Ήρθαν όλοι ξαφνικά κάποιοι και ανακάλυψαν στις 2 Ιουλίου ότι θα γίνει η Αγία Σοφία τζαμί. Και πέσανε τα σύννεφα τάχα μου. Μόνο γέλιο και προβληματισμό μπορεί να δημιουργήσει αυτό το πράγμα για τη στάση όλων της διεθνούς κοινότητας πλέον. Έτσι. Άρα ήταν ένα προσχεδιασμένο, ενορχιστρωμένο... Σχεδιασμένο. Έτρεχε στα δικαστήρια. Έτσι. Το φανερό. Προσχεδιασμένο δημοσίως. Δημοσίως. Δηλαδή, το έργο. Υπήρχε προσφυγή που έτρεχε 4 χρόνια. Και τι κάνεις δηλαδή. Τίποτα. Εμείς... Δεν κάνεις. Τίποτα. Δεν κάναμε παρέμβαση. Δεν κάναμε τίποτα. Έτσι. Δεν κάναμε τίποτα. Μάλιστα. Και δεν λέω για την Ελλάδα ειδικά. Ναι. Μιλάω για τη χριστιανική διεθνή κοινότητα, ξεκινώντας από την UNESCO που είναι ο ΙΕ ουσιαστικά, σωστά. μέχρι τους χριστιανούς Τούρκους πολίτες που έχουν ένομο συμφέρον σύμφωνα με το Σύνταγμα της Τουρκίας να προσφύγουν, διότι τους στερείται ατομικό δικαίωμα προσέλευσης σε αυτούς τους χώρους, είτε ως επισκέπτες μουσείου, είτε ως χριστιανοί που θέλουν να προσευχηθούν και αυτοί. Δηλαδή, γιατί επιλέγεις να προσεύχεται μόνο ο μουσουλμάνος σωστά. και όχι ο χριστιανός Τούρκος στο συγκεκριμένο χώρο. Λέει λόγω ιστορικού παρελθόντος. Μα πριν γίνουν τζαμιά, ήταν χριστιανικοί ναοί. Άρα
Αδιαφορήσαμε, αδιαφόρησε η παγκόσμια χριστιανική κοινότητα. Εντελώς. Αδιαφόρησε και τέλος πάντων οι δικαιολογίες που υπάρχουν, ξέρετε, οι Τούρκοι θα μας κάνανε, θα μας ράνανε επειδή είμαστε χριστιανοί, χριστιανική μειονότητα. Ναι. Όχι. Διότι αν αυτό το πράγμα είχε ανέβει ψηλά στον διεθνή. Αυτό δεν είναι δεν αφορά μόνο τη χριστιανική κοινότητα που υπάρχει στην Τουρκία, αλλά είναι παγκόσμιο τότε. Δηλαδή θα πρέπει να βγει μπροστά η Ελλάδα, η Ρωσία, άλλες χριστιανικές χώρες. Όλοι οι Ορθόδοξοι και οι χριστιανοί, διότι έτσι. Αυτοί οι ναοί πριν το σχίσμα. Προφανώς, ήταν γενικά χριστιανικοί. Προφανώς, ναι. Μετά το σχίσμα γίνανε Ορθόδοξοι, μετά γίνανε Καθολικοί για λίγο την εποχή της Φραγκοκρατίας και στη συνέχεια ξαναεπανήλθαν στην Ορθοδοξία και μετά γίνανε τζαμιά και μετά μουσεία. Ναι. Επομένως έχουν το ιστορικό βάρος και την τεκμηρίωση. Μάλιστα. Είτε να επανέλθουν στην προτεραιά κατάσταση, δηλαδή να γίνουν, να παραμείνουν μουσεία, ή να έχουν διπλή δηλαδή χρήση. Μάλιστα. Ενίοτε ως τζαμιά και ενίοτε ως χριστιανική ναή. Αυτό το αίτημα, το οποίο είναι σύνομο σύμφωνα με το Σύνταγμα της Τουρκίας, ουδείς το επικαλέστηκε. Και αφού πέρασε ο χρόνος, το ερώτημα είναι, τώρα που έχουμε δύο προεδρικά διατάγματα του Ερντογάν, ένα της 10ης Ιουλίου του 2020 που αφορά την Αγία Σοφιά και ένα μήνα μετά, το σημερινό, 21η Αυγούστου του 2020, που αφορά τη Μονή της Χώρας. Mm-hmm. Θα προσφύγει κάποιος για να τα ακυρώσει τα προεδρικά διατάγματα αυτά στο τουρκικό ΣΤΕ? Έχουμε ακόμα τη δυνατότητα, το προβλέπει ο νόμος της Τουρκίας αυτό? Βεβαίως και το προβλέπει. Όπως ακυρώθηκαν τα προεδρικά διατάγματα του Κεμάλ στο τουρκικό ΣΤΕ, έτσι ομοίως μπορεί κάποιος που έχει ένομο συμφέρον να προσφύγει στην τουρκική δικαιοσύνη και να ζητήσει ακύρωση των δύο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, κύριε Σταθακόπουλε, διότι. Βεβαίως και το έχω γράψει και δημοσίως και το έχω πει, αλλά δεν μου έχει απαντήσει κανένας, ούτε έχεις δίκιο ούτε έχεις άδικο. Τίποτα. Απλώς αδιαφορούσα. Για να το καταλάβουν οι ακροατές, να το κάνουμε κατανοητό. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ακόμα και μετά τη μετατροπή πριν από ένα μήνα της Αγίας Σοφίας στην τζαμί και τη σημερινή της Μονής της Χώρας, έχουμε τη δυνατότητα και ως Ελλάδα, αλλά και ως UNESCO και ως παγκόσμια χριστιανική κοινότητα, να προσβάλλουμε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του τουρκικού ΣΤΕ. Το προεδρικό διάταγμα. Ιδού η Ρόδος και ιδού το πείδημα, δηλαδή. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει η ΟΗΕ, δηλαδή η UNESCO Τουρκίας, να κάνει την προσφυγή ως έχουσα άνομο συμφέρον για λόγους προστασίας. Το Υπουργείο, το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να ξεκινήσει να πρωτοστατήσει σε αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, είναι άλλη δίωδος. Να ενεργοποιήσει τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή. Ναι. Μπορεί να είναι διάδικος, όχι. Όχι, να ενεργοποιήσουμε την κοινότητα. Αλλά όχι, να ενεργοποιηθεί η διεθνής κοινότητα, βεβαίως, όπως εγώ προσωπικά με τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγόρων Συλλόγων Ελλάδος, τον Δημήτριο Βερβεσό, μάλιστα, πριν ένα μήνα όταν συνέβη αυτό με την Αγία Σοφιά, αυτά που σας λέω σήμερα εδώ, αποτυπώθηκαν σε επιστολή και απεστάλησαν στον Ευρωπαϊκό Δικηγορικό Σύλλογο, μέτρα της Βρυξέλλης. Μάλιστα. Ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Δικηγορική Νομική Κοινότητα και πραγματικά περιμένουμε μετά το τέλος του Αυγούστου, δηλαδή σε λίγες ημέρες το Σεπτέμβριο, και στο πρώτο πλέναρι, στην πρώτη Ολομέλεια που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων, στην οποία εκπροσωπεί την Ελλάδα τον πρόεδρό μας και από άλλους συναδέλφους δικηγόρους, είχα και εγώ την τιμή πριν μερικά χρόνια να είμαι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΣΕΣΕΜΠΕ, στις Βρυξέλλες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τουλάχιστον θα στηρίξουμε ηθικά, αν θέλετε. Όχι, πρέπει να ενεργοποιήσουμε τη διεθνή κοινή γνώμη. Τους νομικούς που είναι στην Τουρκία, οι οποίοι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που βάζουν και υποστηρίζουν τα εθνικά δικαιώματα και φυλακισμένων, δηλαδή δεν είναι όλοι αργυρότεροι. Γιατί αυτοί μπορούν να είναι διάδικοι, έτσι. Αυτοί μπορούν να είναι με έναν δικηγόρο ο οποίος έχει τσαγανό, Τούρκο, από αυτούς που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και που υπάρχουν, έτσι. Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Και υποστηρίζουν αυτούς που είναι φυλακισμένοι ή δολοφονημένοι ή μην ξεχνάμε τη Λοϊζίδου την περίπτωση. Το θέμα, κύριε Σταθακόπουλε, είναι ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια έτσι, πρόθεση ή κάποιο στοιχείο από πλευράς ελληνικής κυβερνητικής να μας οδηγεί. Αν αφαιρέσουμε τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τον κύριο Βερβεσό, που προς τιμή με πήρε τηλέφωνο για να με συμβουλευτεί το ειδικό θέμα των ελληνοτουρκικών, γιατί δεν είναι υποχρεωμένο να το γνωρίζει.
Η κυρία Μενδώνη, φαντάζομαι είναι δύσκολο να βρει το τηλέφωνό σας, έτσι ο κύριος Μητσοτάκης ακόμα καλύτερα, είναι δύσκολο μάλλον. Δεν ξέρω, το δημόσιο, το τηλέφωνο μου είναι δημόσιο και είναι εμείς. Γνωστή ταυτότητά μου. Να το δώσουμε εμείς. Κύριε Σταθακόπουλε, θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας για το ότι εξελίσσεται στο Αιγαίο και το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Θέλω να μου πείτε, αν υπάρχει περίπτωση, να ρίχνει στάχτη στα μάτια μας ο Ερντογάν με όλα όσα κάνει στο Αιγαίο για να τον βρούμε μπροστά μας κάπου αλλού. Και αν ναι, πού. Ασυζητητή. Κατά πάγια τακτική του Προέδρου Ερντογάν και γενικά των Οθωμανών, κάνουν πάντοτε αντιπερισπασμούς. Δηλαδή φορτώνουν κάπου, επικεντρώνεσαι σε αυτό και εξελικά συμφέρουν από κάπου αλλού. Μάλιστα. Αυτό είναι σύνηθες. Μάλιστα. Παράδειγμα, η Μονή της Χώρας, μιας και την αναφέραμε, είχε βγει η απόφαση του Τουρκικού Συμβουλίου Επικρατείας πριν ένα χρόνο για την Μονή της Χώρας. Σωστό. Και το είχε βάλει στο σιρτάρι. Δεν υπέγραφε το προεδρικό διάταγμα, το υπέγραψε σήμερα. Ναι. Όλοι μας και εγώ μέσα νομίζαμε ότι το ίδιο θα κάνει και με την Αγία Σοφία. Δηλαδή, ναι, αλλά, ότι θα το κρατήσει κανένα 1,5-2 χρόνια στο σιρτάρι και δεν θα κάνει τίποτα. Όμως το έκανα καριέρα με την Αγία Σοφιά. Άρα λοιπόν μας είχε ρίξει τάξη στα μάτια με τη Μονή της Χώρας. Λέγαμε εντάξει το ίδιο θα κάνει και με την Αγία Σοφιά. Και πάρτα μετά. Αλλά τελικά έκανε πρώτα στην Αγία Σοφιά. Έτσι. Και μετά στα καπάκια δεν την ξέχασε και τη Μονή της Χώρας. Τη Μονή της Χώρας μετά από 1,5 χρόνο. Άρα αυτό που κάνει στο Αιγαίο, τι μας πού μας οδηγεί. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι βεβαίως κάνει προβολή σημαίας στην Ανατολική Μεσόγειο γενικώς εκεί στα όρια της ελληνικής φαλοκρηπίδας ή και πάνω από αυτήν και στην ΑΟΣ μας. Που θα επικυρωθεί από Δευτέρα με την Αίγυπτο, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η ένταση που τελικά θα οδηγήσει σε κάποιο διάλογο, σε κάποιες διαπραγματεύσεις, με κάποιον οπωσδήποτε διαιτητή στη μέση, τελικά θα γίνει κάτι, και το κρατάμε αυτό, το πιστεύω δηλαδή, ότι θα οδηγηθούμε πρώτα στο πιο όριμο που είναι η Κύπρος, γιατί ήδη συζητάμε εκεί όλες οι πλευρές ότι μπορεί να ιδρυθεί το ταμείο το ενεργειακό στο οποίο θα συμμετέχουν και οι Τουρκοκύπροι, αλλά για να είναι βιώσιμο το ταμείο αυτό ενεργειακό πρέπει να λυθεί το πολιτιακό. Οπότε είμαστε στο παραπέντε. Είμαστε στο παραπέντε οπότε... και είμαστε πάλι αδιάβαστοι κύριε Σταθακόπουλε. Ναι, εκεί βλέπω εγώ και μετά με αφορμή αυτό που θα δούμε στην Κύπρο θα δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο εντός ή εκτός εισαγωγικών. Για να πάμε και στο Αιγαίο. Για να πάμε και στα υπόλοιπα και μετά τρίτο επακολουθεί την επόμενη δεκαετία το Θρακικό, για το οποίο έχω γράψει εδώ πέρα και 2 χρόνια. Μάλιστα. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε. Το καλοκαίρι ο Αύγουστος ήταν θερμότατος. Ναι, ο Σεπτέμβριος και οι επόμενοι μήνες, μάλλον το ίδιο θερμή θα είναι και αυτοί. Οπότε εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, κύριε Σταθακόπουλε. Θερμά να σας ευχαριστήσω. Και εγώ, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Focus 103,6.